Έπεσα τάβλα. Καλό μεσημέρι σε πανάρχαιους και μη. Σταμάτα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το κοινό. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή χρονιά και από εδώ, από αυτήν την τεράστια πίσω μου. Έτσι, στο σύνταξη μιλάμε για περίπου 400 άτομα που δουλεύουν ακαταπαύστος για εσάς. Για την άχρηστη πληροφορία, για, όλο αυτό. Βεβαίως. Ναι, δουλεύουν για μένα. Okay. Πάμε. Πάμε γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνω. Πρέπει να έρθει και η ελληνική ταινία σε λιγάκι. Λοιπόν. Τι έχουμε σήμερα, ξέρεις ή έτσι. Αχ, δεν θυμάμαι σήμερα ούτε πόση ώρα είναι. Θα μάθω και θα σας τα πω στο ακουστικό σας σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Το θέμα είναι ότι το 7% των Αμερικανών όταν προσεύχονται. Τη ζητούν μία θέση πάρκινγκ οι άνθρωποι, όχι κάτι φοβερό δηλαδή. Αλήθεια. Αλήθεια και φυσικά όταν μένει στο Παγκράτη, ας πούμε, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 97%. Λες Παναγίτσα μου, κάνει να είναι σήμερα η τυχερή μου μέρα και να μην το βάλει και στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Βέβαια, τα ελληνικά δεδομένα είναι αυτό, γιατί πόσες φορές δεν έχουμε κάνει όλοι 27 κύκλους, νιώθουμε ότι περνάει μπροστά μας η ζωή. Βέβαια. Και δεν βρίσκουμε ποτέ. Μπράβο στους Αμερικανούς, ευχόμαστε να είναι πιο τυχεροί από εδώ και πέρα και δεν ξέρω, να γεννηθούν και άλλες θέσεις πάρκινγκ, γιατί πραγματικά μας έχει φάει τη ζωή αυτό το πράγμα. Αυτό και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι τα δύο πιο κύρια. Και θέσεις πάρκινγκ. Μα πόσες φορές δεν έχουμε τώρα πει. Και το δημογραφικό. Λοιπόν,